Στο προηγούμενο επεισόδιο του This The Police. Αλήθεια να το κάνεις αυτό, είναι 2 ώρες live stream. Άσε με να κάνω τη δουλειά μου. Έχουμε μείνει στο σημείο που τελικά βοηθήσαμε τον Κέντρικ και έχουμε μπλεχτεί για τα καλά στη μαφία. Όλα κλείσαν ήρεμα καθώς βοηθούσαμε τον Σαντ χωρίς να κινήσουμε κάποια υποψία, μέχρι που εμφανίστηκε ένας νέος ανερχόμενος μαφιόζος στην πόλη, ο Βάργα. Σε αυτό το σημείο, οι οικογένειες Σαντ και Βάργα χτυπιούνται μεταξύ τους και εμείς αποφασίσαμε να πάμε με τους Σαντ. Οπότε, από τώρα αρχίζει μια νέα εποχή για τη Φρίμπουργκ. Η εποχή των Mafia Wars. Ποια οικογένεια θα νικήσει? Αυτό θα το μάθουμε στα επόμενα επεισόδια. Γεια σας παιδιά, Σολίτσο εδώ και καλώς ορίσατε στο τρίτο επεισόδιο του This The Police. Γιάννη, πού ήταν το δεύτερο? Το δεύτερο ήταν ένα live stream, έχει ανέβει μέσα στην εβδομάδα και πιθανότατα ήδη έχετε ακούσει την περίληψη ότι χάσατε στο live stream. Άμα θέλετε μπορείτε να πάτε για να το δείτε. Λοιπόν, ημέρα 13. Είναι 27 Ιουλίου και γιατί το τονίζω αυτό? Γιατί σήμερα ο Σάμαντι είναι το καμάρι του τμήματος και έχει να πάρει ένα βραβείο. Λοιπόν, τι λένε οι εφημερίδες? Corn Monument to be demolished by summer's end. City Administrator to Finance Dance Festival. Francis Kendrick won't succeed. Jack Boyd. What? Okay, λοιπόν. Επίσης τα cutscenes πλέον θα σας λέω σε ποιο σημείο τελειώνει και θα ακούτε την περίληψή μου. Επίσης τα cutscenes δεν θα είμαι εγώ εδώ μέσα, θα βλέπετε μόνο το cutscenes. Θέλετε και όσοι θέλετε απλά κάντε κλικ στο σημείο τέλος πάντων που τελειώνει και ακούτε μόνο την περίληψή μου. Σκάω, πάμε στη δουλειά. Δεν παίρνει μπρος πάλι το μαραφέτη. Πρέπει κάποια στιγμή να μαζέψουμε λεφτάκια, γιατί πρέπει να μαζέψουμε 500 χιλιάρικα και έχουμε 180 μέρες. My dog died yesterday and I'm just terribly depressed. Can I go home? Beasley, από τους καλύτερους μας detective. Δεν βαριέσαι, πέθανε ο σκύλος σου. Έχεις... είσαι πολύ στεναχωρημένος. Άντε, αύριο. Ο Μόζερ είναι και αυτός καλός. Έχουμε τώρα τον Ethel. Start the day, λοιπόν. Πόσους έχουμε εδώ πέρα? Ο Καλχούν έχει λίγο κουραστεί, αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, έχουμε 7. Έχουμε κάνει νομίζω και ένα αίτημα για παραπάνω σλότ. Εδώ τώρα τι μουσικούλα να βάλουμε? Βάλε αυτό, το κλασικό μας. Να ακούσουμε λίγη jazz, παιδιά, για να μπούμε στο mood της δουλειάς. Go. Τέλεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε, ανοίξτε. Έχουμε 52 χιλιαρικάκια. Freeboots first mafia war indicates has spread chaos across the streets. Major criminal gangs δεν ξέρω πώς λέγεται. Via for power. And the outcome of the struggle is impossible to predict. One thing is certain. A couple weeks from now, only one family will lose the city. Λοιπόν, εμείς, σας υπενθυμίζω, έχουμε πάει με τον Σαντ. Αφήσαμε τον Βάργα. Και ναι, τώρα υπάρχουν αυτά τα Mafia Wars Σαντ εναντίον Βάργα και θα έχουμε πολύ δουλίτσα εμείς. Close. City Hall. Jack, keep up the good work and we'll make sure your final days at Freeboot PD are much more comfortable. Okay, θα συνεχίσω την καλή δουλειά. Δεν έχω μπλεχτεί με τη μαφία, άλλωστε δεν το ξέρει ο δήμαρχος. Residential area μας λέει εδώ πέρα. Attempted murder. A passerby rang the police when he saw a naked man running through the streets. Pursued by a woman carrying a large kitchen knife. The woman was shouting, I'll get you, you fucking faggot. Μάλιστα. Κάποια γυναίκα είχε πάρει ένα μαχαίρι τέλος πάντων από την κουζίνα και κυνηγούσε ένα τύπο. Okay, νομίζω δεν χρειάζεται να στείλουμε πολλούς. Robbins, νομίζω θα τα καταφέρεις. Πήγαινε μόνος σου. Investigations, έχουμε κάποιο? Δεν έχουμε. Πότε είναι ο Σάμαντι? Δεν ξέρω πότε είναι ο Σάμαντι να του... τέλος πάντων, να πάρει αυτό το μετάλλιο που πρέπει. Τέλος πάντων, περιμένουμε εμείς. Ελπίζω να μην γίνει κάτι κακό τότε. Έστω έναν άνθρωπο απεμνημό, χρειάζεται να πάρει ένα μετάλλιο, το αξίζει. The Sands need help. Τι θέλεις πάλι, The Sand? Varga stirred up some packs and they went and attacked one of the family right in the barbershop. Εκεί που κουρευόταν ο τύπος του επιτέθηκε η άλλη μαφία, τέλος πάντων. We're already sent our men, but we don't know how many scumbags we're up against. We can join the party, but don't get in our way. Μάλιστα, οπότε τώρα πρέπει να στείλω τους δικούς μου ανθρώπους να βοηθήσουν το Sand να σκοτώσει τους ανθρώπους του Varga. Και οι δικοί μου άνθρωποι να μην πειράξουν τους ανθρώπους του Σαντ. Okay, πήγαινε εσύ δύο. Λοιπόν, affairs, police station. Πάμε να δούμε αν υπάρχει κανείς. Έχει αυτόν εδώ το 250 τον τύπο. Ξέρετε ποιο είναι το αστείο? Όταν είχα ξεκινήσει το παιχνίδι, μου είχε τύχει κάποιος που είχε 1200 εδώ πέρα στο professionalism. Και νόμιζα ότι ήταν κάτι κλασικό, ότι μπορεί να σου τυχαίνει συνέχεια, αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο προφανώς. Δεν θέλω να απολύσω κάποιον για να αγοράσω κάποιον με 250, οπότε δεν έχει νόημα. Συνεχίζουμε την ζωή μας ακούγοντας jazz. Καθώς κάθομαι στο γραφείο μας και καπνίζουμε το πούρο μας και
Δεν ξέρω, τρώμε ντόνατς. Attempted murder, πώς πήγε Robbins? Ο Φέντερ Κοτ, το ήξερα ότι ο Robbins, παιδιά, θα τα καταφέρνε μόνος του, δεν υπήρχε αμφιβολία. Μπράβο, Robbins. Γι' αυτό δεν τον απέλησα, παρόλο που μου είχαν πει από το City Hall να πωλήσω όλους τους μαύρους αστυνομικούς που έχω. Όχι, δεν είμαστε ρατσιστές. Hit and run, an unknown vehicle struck librarian Klimek Kalinowski at a pedestrian crossing and drove off. The victim was found dead on the scene. Για πήγαινε εδώ πέρα, detectives μου, να δούμε τι παίζει. Songs, τελείωσε το τραγούδι. Βάλουμε αυτό. Βάλε αυτό. Temptation Blues. Πάμε, τσούκου τσούκου. Τουρουν, τουρουν, τουρουν. Τέλεια, λοιπόν. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας στο τμήμα. Πάλι θέλετε βοήθεια! Mr. Sant, nephew looked out his window and saw some of the Vargas men smashing one of his cars. Looks like someone needs to go remind them that kind of behavior is illegal. Μάλιστα, τώρα θα έχουμε. Προσέχετε τι γίνεται τώρα. Βοηθάμε τους άντρες του Sant να νικήσουν το Varga, που ο Vargas είναι ο Varga, είναι ο άλλος μαφιόζος. Το θέμα είναι αν ο Varga, επειδή το βοηθάμε το Sant, στραφεί εναντίον μας. Και αν στραφεί εναντίον μας, ο Sant θα μας βοηθήσει. Ντάνιελ, πήγαινε εσύ. Ίσως να μην βοηθάω τόσο πολύ τη μαφία, παιδιά, να μην εμπλακώ πάρα πολύ. Πώς πήγε το hit and run? Άρχισε το investigation. Μάλιστα, έχουμε εδώ πέρα κάποιους που έχουν καταθέσει 4 frames πλέον, παιδιά. Δυσκολεύει το πράγμα στο να βρούμε τα frames όσο προχωράμε στο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, τα λεφτά μας είναι ήδη στα 52.000. Αυτό είναι καλό. Έχουμε 180 μέρες, υπενθυμίζω, για να μαζέψουμε 500. Και θέλουμε να το κάνουμε με όλα τα μέσα. Εντάξει, Edge Burgers. Τι έγινε πάλι εκεί? A girl entered Edge Burgers, ordered a diet coke, then and started shooting at the other customers with a handgun. The cashier called the police and in the background there were gunshots and screams. Meanwhile, the crazy woman is shouting, what? Μπήκε μια τύπισσα και παράγγειλε μια Coca-Cola, ξέρω εγώ, διέτης, και άρχισε να πυροβολάει διάφορους άλλους πελάτες και να αρχίσει να λέει ότι μισεί τους χοντρούς ανθρώπους. Οκ, μην τρελαίνεσαι. Λοιπόν, αυτή είναι μια δουλειά για τα SWAT, για τον Gandhi που έχει γίνει το καμάρι μας, για τον Robbins, και πήγαινε και εσύ Calhoun. Καλούν, υποθέτω, προφέρεται. Το Σάμα, τη βλέπετε, αποφεύγω να τον στέλνω. Είναι 27 Ιουλίου, πρέπει να πάρει το βραβείο του ο καημένος. Λοιπόν, έρχεται, γυρνάνε κάποιοι που έχουμε στείλει. Πηγαίνουν οι υπόλοιποι να δουν τι γίνεται στο Edge Burgers. Πού είναι το Edge Burgers? Εδώ είναι. Κάνουν τώρα πράγματα εδώ πέρα. Έχω στείλει και SWAT. Offender caught, officers are harmed, civilians are harmed. Μπράβο τα παιδιά μου, τα πήγανε καταπληκτικά. Το κλείνουμε αυτό. Έχουμε και ένα Paddy Wagon, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε κάποια στιγμή. Γυρνάνε τώρα και αυτοί πίσω στο τμήμα για να δούμε αν θα έχουμε κάποιο άλλο call και πότε είναι αυτή η τελετή για να πάρει ο Σάμαντι το βραβείο του. Αλήθεια, δεν έχω ιδέα. Τέλος πάντων, γυρίσαμε πίσω, ανάβουμε τα φώτα τώρα της πόλης. City Center, arm robbery. An alarm came in from an armored truck. Armed men have blocked the streets, shot out the armored truck tires and are trying to seize the bags of money. Ναι, μάλλον πρέπει να στείλω πολλούς εδώ πέρα, γιατί έχει πιστόλι ήδη. Θέλω να στείλω τους καλύτερους. Βασικά να τους στείλω όλους. Ξέρεις τι, Σάμαντι, η τυχερή σου μέρα. Κάθεσαι στο γραφείο μαζί μου, τρώμε ντόνατς ή άλλοι κάνουν τις δουλειές. Έστειλε 6 άτομα γι' αυτό, αλλά ακούγεται σοβαρό. Ουσιαστικά είναι από αυτά τα φορτηγά που κουβαλάνε λεφτά και κάποιοι πυροβόλησαν τις ρόδες του και αρχίζουν και το πυροβολάνε για να του πάρουν τα λεφτά. Οπότε πρέπει να στείλουμε πολλούς να γίνει δουλειά σωστά. Κλείνουμε παρόλα αυτά. The narrow street is blocked by two vans near the armored truck. Three armed men have surrounded the truck and one of them is carrying a blowtorch. On the roof of one van is a fourth criminal who shouts something to his accomplices as he sees the officers approach. Λοιπόν, τι τους λέμε τώρα? Σας έχουμε περικυκλώσει. Απλά παραιτηθείτε, αφήστε τα όπλα σας. The blowtorch was worked, we need to use dynamite. Το blowtorch τι είναι, ρε παιδιά? Δεν ξέρω. Shoot the robber who standing on the roof of the van. Ναι, νομίζω τον πυροβολάμε κατευθείαν, δεν έχει πολλά. The criminals take out their automatic weapons and open fire. Hide behind the patrol car and fire from cover. Go on the offensive and take them out. Retreat back to the down alley. Κρυβόμαστε και τους βαράμε ενώ κρυβόμαστε. Τους πιάσαμε, κανείς δεν τραυματίστηκε. Τα πήγαμε καταπληκτικά. Μπράβο τα παιδιά μου. Γύρισε τώρα πίσω γιατί έχουμε εδώ άλλο θεματάκι. Ευτυχώς δεν ήταν πολύ μακριά, οπότε δεν θα τους πάρει πολύ ώρα να γυρίσουν. Θα προλάβουμε και εδώ πέρα το fight που έχει γίνει στη χωματερή. Ελάτε, επιστρέψτε. Επιστρέψτε. Είναι σε φάση αφεντικό, γυρίσαμε. Όπα, πρέπει να ξαναφύγετε. Μην σβήσετε μηχανές. Fight. A night watchman during his round followed some noises to discover several homeless people fighting over a bundle that was lying on the ground. Δεν ακούγεται πολύ σοβαρό αυτό. Γιατί δεν έχουν γυρίσει ακόμα. Τώρα τους έχω. Πήγαινε Κάντι, πήγαινε Καλούν. Νομίζω φτάνουνε.
για ένα καυγά τώρα δεν θα στείλουμε πάρα πολλούς. Οπότε, go. Περιμένουμε νέο call. Αν έρθει. Επίσης, σήμερα δεν ήταν να γίνει τελετή, ρε παιδιά του Σάμαντι. Έχω κάνει εγώ κάτι λάθος. Πρέπει εγώ να κάνω κάτι, ας πούμε. Deputy. Όχι. Δεν ξέρω γιατί. Μετά το Σάμαντι, ίσως να τον κάνω snitch, δεν ξέρω. Λοιπόν, επίσης, κάτσε λίγο να δω κάτι στο Police Station. Ναι, δεν μου βγαίνουν. Είναι όλοι song. Δεν μου βγαίνουν καινούργια. Επίσης. Α, αυτά είναι τα πόσο καλά τα έχουμε πάει σε διάφορα πράγματα που μας έχουν βάλει. Οκ. Okay. Ελπίζω μετά να. Απλά να μου δώσουν και κάποιο άλλο slot. Γιατί νομίζω στο άλλο shift δεν έχω πάρα πολλούς. Λοιπόν, έχουμε 3 frames εδώ πέρα. Χρειαζόμαστε 4 όμως, κύριοι detectives. Πάμε να δούμε τι μας λένε. Not long before the crash, I kicked a couple of drinks, blah blah blah. Όχι χρήσιμο. A few days ago that. Had a fight at work with a couple young men who were causing. Όχι, Mr. Hopkins. Είδε δύο στο αμάξι. They went right by me. The man in the passenger seat had a bird. Οκ, okay, υποθέτω είδε δύο στο αμάξι. Κάπως έτσι πρέπει να δουλεύει αυτό το πράγμα. Μας λείπει ένα frame. Πρέπει να το βρουν detectives μου πριν να αποφασίσω να δω τι θα κάνω. Λοιπόν. Μάλιστα, λες ότι είναι πιο. Είναι πιο σοβαρή λέει η κατάσταση. Πήγαινε και εσύ, Ρόμπιν. Α, και νομίζω ότι δεν είναι τόσο σοβαρή, παιδιά. Τι μπουνιές θα παίζανε. Δεν νομίζω να είχαν όπλα. Οπότε, φτάνει τώρα και ο Ρόμπιν σιγά-σιγά. Το βλέπετε, το κίτρινο εδώ πέρα είναι το reinforcements που στέλνουμε. Έχω ακόμα 4. Ο Σάμαντι, βέβαια, είναι λίγο μαριονέτα γιατί δεν νομίζω να το στείλω. Πήγαινε, Ρόμπιν, να δούμε τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Πήγε 3 ώρα πάλι, να δούμε πότε θα κοιμηθούμε. Πάλι στο τμήμα, 3 ώρα. Είναι δυνατόν. Πώς πήγε, report. Το πιάσαμε. Κανείς δεν τραυματίστηκε. 10 αστέρια στον καθένα. 5 ο Ρόμπινς επειδή άργησε στο πάρτι. Πατάμε close. Τελειώνουμε την ημέρα. Σαντ Στου. Τι είναι αυτό. Μάρτιν Street. Jack Varga is strong, but he can't compete on equal terms with the oldest criminal gang in Fribourg. Του Σαντ εννοεί. Just make sure that Stunt stays ahead on points and will have nothing to worry about. Proceed. Οι Σαντ έχουν 2 points. Ου, βάζει και μάρκες στο παιχνίδι. Το λάτρεψα αυτό εδώ πέρα, αυτή τη λεπτομέρεια. Οι Vargas, η οικογένεια των Vargas έχουν 0. Οπότε εμείς είμαστε με τους Sant. Θέλουμε οι Sant να νικάνε. Οπότε πρέπει να τους βοηθάμε. Όχι πάντα παρόλα αυτά. Πρέπει απλά να σιγουρευτούμε ότι θα νικήσουν. Τώρα είναι στο 2-0. Αν νικήσει μια φορά οι Vargas, πάλι προηγούνται οι Sant. Πάμε continue. Άλλη μια μέρα στη δουλειά. Όχι, τελειώνουμε. Το shift πήγε να δω. Έχει ακόμα αυτή τη ζουμπάκι. Πρέπει κάποια στιγμή να πούμε ότι πέθανε. Αλλά προς το παρόν παίρνουμε τα λεφτά της. Οπότε είναι όλοι εντάξει. Checkpoint. Ημέρα 14. City crime rate increased by 31%. Fribourg Farmers Report, record harvest, Mayor's nephew expressed desire to become. Wow! Θα βάλει τον ανιψιό του ο δήμαρχος, γι' αυτό μας διώχνει. Πάμε στη δουλειά. Λοιπόν, όπως βλέπετε, όλες οι μέρες δεν έχουν κάτσει, οπότε θα είναι συνεχόμενη ροή. Κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, ενδιάμεσα έχει και ιστορία κτλ. Απλά στην αρχή το είχε μπουκώσει με ιστορία το παιχνίδι, για να καταλάβουμε τι μας γίνεται και να μας δώσει ένα feeling για το παιχνίδι. Λοιπόν, το Shift B μου είναι πάρα πολύ δυνατό. Απλά έχουμε ένα λιγότερο, γιατί τσουμπάκι έχει πεθάνει. Δεν το έχω πει σε κανέναν βέβαια για να σας πάρω τα λεφτά. Για να ακούσουμε λίγο αυτό. This train. Αυτό το τρένο. Λοιπόν, βάζουμε να παίζει αυτό το τρένο. Και αρχίζουμε μια νέα μέρα. Πηγαίνουμε 7 η ώρα, θα φύγουμε 3. Mafia, your sir. Your friend sent you your sir from the sale. Α, ναι, τα όπλα που πουλήσαμε ήταν από το live stream αυτό. Ξέρεις τι, θα δώσω και λίγα λεχτάκια εδώ πέρα στο staff μου. Κάνανε καλή δουλειά, εντάξει. Ελπίζω να μην με καρφώσουν ότι δουλεύουμε με τη μαφία. Business Center. Πάλι ο Σαντ θέλει βοηθεί. Our people were crying ahead of Sand of Mr. Sand movements and we spotted a punk carrying a gun. There should be a few more of the bastards laying nearby. Let's get together. Close. Ξέρεις τι, δεν θα το βοηθήσω σε αυτό το Sand. Τον έχω βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν νομίζω να νευριάσει. Είναι μπροστά από τους. Από την οικογένεια του Vargas. Θα κάνουμε τη δουλειά μας να μειώσουμε λίγο τα εγκλήματα σε αυτή την πόλη. Το crime rate. Destruction of property. Κάποιος κατέστρεψε εδώ πέρα πράγματα. The attendant at the arcade called in a complaint about two teenagers, πάλι έφηβοι σαν την πόλη, οι οποίοι σπάσαν το steering wheel of the two bonito machine and are currently filming the scene. Λοιπόν, αυτή είναι μια δουλειά μόνο για το Γιάννη. Είναι δύο έφηβοι, σπάσαν κάτι, τρέχουνε. Γιάννη πήγαινε με το περιπολικό πιάστο του. Λογικό. Πού ήταν αυτό, δεν ήταν καν. Ήταν κάπου κοντά, νομίζω, κάπου εδώ μέσα. Οπότε λογικά δεν θα αργήσει να πάει. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Να κάνω ένα τέτοιο. Λοιπόν, θα δοκιμάσω να κάνω ένα τέτοιο. Αν του πάω σε μπάρμπεκ και θέλω να δω τι θα γίνει. Πήγαινε εσύ δύο. Πήγαινε και εσύ, Armstrong. Λείπουνε σε μπάρμπεκ τώρα αυτή, ξέρω εγώ. City Hall. The wife of the mayor's press secretary loves choral singing. Today is his birthday, so please.
What? Επειδή... Τι φάση, η γραμματέας της γυναίκας του δημάρχου λατρεύει τη χοροδία, οπότε ουσιαστικά πρέπει να στείλουμε δύο άντρες που έχουν πολύ καλές φωνές. Δύο τέλος πάντων, θέλει άντρες μόνο. Ο Ντάριος είναι στο... Δεν πειράζει, Ντάριος, συγγνώμη που σταματάω τον μπάρμπικιο, αλλά πρέπει να πας. Πήγαινε τραγούδα, Ντάριος, φαίνεται να έχεις καλή φωνή. Υποθέτω. Πού μπορώ να ξέρω αν έχουν καλή φωνή, ρε φίλε, κάτσε. Unknown εδώ πέρα, δεν ξέρω κάτι για αυτόν, ούτε για τον Γιάνση, ούτε για την Μπάρντι, ούτε για αυτόν τον τύπο που έχει περίεργο όνομα, ούτε για την Κότσι. Πώς πήγε αυτό το Distraction of Property, Γιάνση? Τους έπιασε, φυσικά και τους έπιασε. Ήταν δύο έφηβοι. Ρουτίνα για τον Γιάνση, Σαντ, δεν σε βοήθησα. Ελπίζω να μην πάρει κανένα τηλέφωνο. Όχι, απλά δεν το βοήθησα, εντάξει. Illegal arm sales. An eyewitness reports that a man is selling weapons on the street right out the trunk of his car. Wow. Απλά έχει ανοίξει το πορπαγκάζ του και πουλάει όπλα. Someone is getting shot every night around here. You need to finally do something. Ωραία λοιπόν. Δεν μπορώ να στείλω σαπόρτε. Πηγαίνετε εσείς, Austin, συγγνώμη που σου χαλάω τον barbecue. Υποθέτω τους χάλασα τελείως τον barbecue. Δεν έχω ιδέα. Και επίσης αυτούς τους δύο τώρα δεν τους έχω. Που είναι αρκετά σημαντική, αυτός είναι ο δεύτερος καλύτερός μου. Και αυτός έχει 230, εντάξει. Μπορεί να είναι τελευταίος, αλλά έχει 230, είναι χρήσιμος. Δεν τους έχω επειδή τραγουδάνε για τη γραμματέα του δημάρχου για κάποιο λόγο. Τέλος πάντων, πρέπει να πιω μια γουλιά νερό να ηρεμήσω. Λοιπόν, εδώ σταματήσανε. Wow. Γιάνσε, πήγαινε κι εσύ. Αυτό είναι αρκετά σοβαρό γιατί πουλάνε όπλα. Δεν μπορούσα να στείλω SWAT, δεν μπορούσα να στείλω Paddy Wagon. Ή wagon. Πρέπει να εκνευρίζετε με ζητική που το είπα wagon. Wagon. Wagon θα το λέω. Λοιπόν, έρχονται εδώ πέρα και οι άλλοι. Πρέπει να γυρίσουν εδώ πέρα οι φίλοι μου για να δούμε το firefight. Firefight σημαίνει ότι παλεύουν με όπλα. Κακό αυτό. Πώς πήγε αυτό? Τους πιάσαμε. Έχουν γίνει πάρα πολύ καλοί. Παίρνουν συν 10 όλοι και αυτός 5 που άργησε. Και βρήκαμε και non automatic weapon. Καταπληκτικά. Proceed. Πούλα το μαφία. Λοιπόν, ελπίζω αυτή εδώ πέρα. Θέλει πάλι βοήθεια ο Σαντ. Λοιπόν, πρέπει μάλλον να τους χωρίσω κάπου. Να δω τώρα τι θέλει και ο Σαντ. Αυτοί εδώ θα λείπουν όλη την ημέρα, ρε φίλε. Δηλαδή, έχω μόνο 4. Κι άλλο, τι να προλάβω. Λοιπόν, το firefight στο port το χάσαμε. Κι άλλο βγαίνει. Τι γίνεται, Mr. Boyd, I feel bad about coming to you again, but you really need. You are the only. Πρέπει να στείλω 3, δεν γίνεται. Λοιπόν, εδώ πώς θέλει. Ηρεμία. Ο Σαν θέλει έναν. One of our minor deliveries got intercepted by some fucking punks. Box of towel, packing, blablabla. Austin, απλά πήγαινε. Sorry για τον barbecue, παιδιά, με συγχωρείτε. Εδώ πρέπει να στείλω 3. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, και αυτό θα μου δώσει λεφτά, ρε φίλε. Everyday mall. Former psychiatric patron Leboko Clark called the police because the man was harassing people at the mall. According to Leboko, there's a killer on the loose. Will stop at nothing. Λοιπόν, αυτός είχε ψυχολογικά, ήταν λίγο ο Λεμπόκο Κλάρκ. Αλλά τώρα πήρε τηλέφωνο την αστυνομία και λέει ένας μανιακός βαράει ανθρώπους, ξέρω εγώ, στο μολ. Και ότι υπάρχει ένας δολοφόνος. Ας στείλουμε απλά την Κότσι. Εδώ δεν μπορώ να στείλω 3, αδελφέ. Μπορώ να στείλω 2, δεν σου κάνουν οι 2. Οπότε δυστυχώς θα χάσω αυτά τα λεφτά. Firefight, πώς πήγε? Ναι, αυτό φύγανε. Δεν μπορέσαμε. Ίσως να, άμα έστελα αυτούς τους 2 που μου ρισέψανε, αλλά τέλος πάντων. Αν επιστρέψει κάποιος, η Austin τώρα πάει, η Κότσι τώρα πάει, δεν θα επιστρέψει κανείς, οπότε πάει και αυτό. Τέλος πάντων, δεν μπορεί να τα έχουμε όλα καλά, δεν μπορεί να τα έχουμε με όλους καλά και με κάποιους πολίτες που έχουν πιο στενή σχέση μαζί μας και τους κάνουμε χαρές και με τον Δήμαρχο και με τη μαφία. Κάπως πρέπει να κρατήσουμε μια ισορροπία. False alarm ήταν και έστειλα την Κότσι. The man's suspicions were aroused by a shopping center employee wearing a costume. He was dressed as the hero from the movie Dressed in Blood. He was pretending to manage. Visitors as a part of the fan by he was going to kill anyone. Μάλιστα. Ήταν ένας τύπος με ένα κουστούμι που και καλά έκανε ότι σκοτώνει όσους μπαίνανε τέλος πάντων ως πελάτες εκεί πέρα στο mall. Ο άλλος ήταν λίγο και νόμιζε ότι θα τους σκοτώσει. Οπότε ήταν λάθος. Δεν έπρεπε να είχε τηλεφωνήσει. Τέλος πάντων. Τελειώνει η μέρα. Θα πάμε σπίτι μας νωρίς σήμερα. Δεν πήγε πολύ καλά αυτή η μέρα. Επίσης την τζουμπάκι εδώ πρέπει κάτι να την κάνω. Κάτσε λίγο. Affairs. Περίμενε λίγο. Police station. Γιατί μου είχε ακόμα το Shift A εδώ πέρα. Shift B πρέπει να κάνω scroll down. Declare dead. Ξέρετε παιδιά, πέθανε. Ξεχάστηκα. Lee Song. Welcome. Ωραία, στο Shift B.
Ωραία, έχουμε έναν 250, χάσαμε τη Ζουμπάκη που ήταν 190. Τελικά ο Σάματι δεν πήρε το βραβείο. Τι φάση, end the day. 2 και 4 σήμερα, νωρίς. 3-2, ε. Άφησα το Σαντ δύο φορές. Πρέπει να το βοηθήσω κι άλλο το Σαντ. Να μην πάρουν κεφάλι Βάργκας. Λοιπόν, τελευταία μέρα που παίζουμε στο βίντεο. Δεν ξέρω πόσο θέλετε να κρατάνε τα βίντεο σε διάρκεια. Ο Καλούν εδώ πέρα, μάλλον πρέπει να του δώσω κάποια μέρα άδεια. Να του πω πήγαινε σπίτι, όλα είναι καλά. Καλούν, μην ανησυχείς. Λοιπόν, τελειώνουμε την ημέρα. Checkpoint. Δεν ξέρω πόσο θέλετε να κρατάτε τα βίντεο σε αυτό. Πρέπει να βοηθήσετε εσείς. Λογικά θα κάνω 3 μέρες σε κάθε βίντεο. Τώρα, αν κρατάει 180 μέρες, θα βγουν 50 βίντεο. Αλλά θα κάνω και live stream διάμεσα που θα έχει κανένα δεκαήμερο κτλ. Τέλος πάντων, Major proves his commitment to nepotism. Τι είναι το nepotism, δεν ξέρω. Major Rogers, if my nephew wants to lead the police, I support him. Μάλιστα, θα βάλει τον υψηλό του στη θέση μας. City Police Chief, not elected position, says Major Rogers. Μάλιστα, ναι. Okay, μάλλον θέλει να σπρώξει τον υψηλό του. Ρουσφέτια, θέλει να κάνει ο δήμαρχος στη θέση μας. Τέλος πάντων. Επιστρέφουμε στη δουλειά, πάλι δεν έχει. I drank too much and I don't think I can hold it together, μάλιστα. Vessel, ήρθες μεσμένος στη δουλειά, πήγαινε σπίτι έτσι κι αλλιώς είσαι κουρασμένος. Moser, my friend just crashed into someone's car at an intersection and she's a terrible panic. Είσαι ο καλός μας, δεν γίνεται να το κάνεις αυτό. Δεν μπορώ να το δώσω άνοιγμα να φύγει. Stripes, έχω ένα stripe να δώσω. Έχουμε δώσει ένα στο Σάμαντι. Έχουμε δώσει τον Καλούν, ξέρεις τι, πάρε κάτι. 4-25 ο Κάντι. Διώξαμε το Βέζελ, δεν μπορούμε να διώξουμε και το Μόζερ. Ο Μόζερ έχει πιο σοβαρό λόγο. Τράκαρε ένα φίλο του και θέλει να πάει να δει τι γίνεται. Μια φίλη του, δεν θυμάμαι τι είπε. Κάτσε να αγοράσουμε κάτι καινούριο. Έλα. Αυτό. Coriolan Overture. Ακούγεται καταπληκτικό. Coriolan Overture. Έχει ένα. Έχει κεριά. Ένα κυροπήγιο είναι αυτό. Βάλει να ακούσουμε τι λέει και αυτό. Είναι αρκετά δραματικό, οκ. Okay. City Hall. Considering certain recent events, we are obliged to grant some concessions to the feminists. You are to make sure that at least half of the staff at the police station are women. Και εδώ έχω μία και οι άλλοι είναι άντρες. Λοιπόν, καταρχάς. Δώσε μου παραπάνω σλότ για τέτοιο. Λοιπόν, τώρα θέλουν ουσιαστικά οι μισές να είναι γυναίκες. Πώς θα το κάνω αυτό, λοιπόν. Πάμε στο affairs αρχικά. Police station. Labor market. Δεν γίνεται να πάρω. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, ρε φίλε. Είναι άσχετη αυτή. Λοιπόν, στο shift B πώς έχουμε. Έχουμε 1, 2, 3. Στο shift B κάτι γίνεται. Εντάξει, έχουμε και τη mole. Α, 4 έχουμε εδώ. Πάλι περισσότεροι άντρες. Εδώ έχουμε μόνο 1. Αλλά ποιο να απολύσω. Δεν γίνεται. Bridge. Suicide threat. A taxi driver heard someone screaming and noticed a few people gathering on the bridge as he was driving past towards the port. He stopped to see if anyone needed help, but as he approached, he saw that a man was threatening to throw himself and two children into the icy water below. Jason left us. I lost my job and the house. There's no way we'll survive. It's better if anything doesn't now. Μάλιστα. Ένας τύπος κρατάει δύο παιδιά και θέλει να πέσει μαζί τους κάτω από τη γέφυρα, οπότε πρέπει να το σταματήσουμε αυτό. Θα στείλω 2 παρόλα αυτά. Σάμαντι, ξέρεις κάτι, αρκετά λουφάρες, πήγαινε εσύ. Go. Έχουμε και τη δραματική μουσική από πίσω. Θα πέσει από τη γέφυρα, δεν θα πέσει, θα πάρει τα παιδιά μαζί του, δεν ξέρω. Breaking and entering. An elderly man speaking in a raspy whisper just reporting a breaking. There's someone in my house. They're pounding on the door and marching all around down in a hurry. Κάποιος μας πήρε τηλέφωνο ενώ του κλέβουν το σπίτι, οπότε Κάντι, Robbins, Daniel. Go. Γενικότερα. Στο Shift A έχουμε αρκετούς, έχουμε 7, έχουμε και SWAT ακόμα και Paddy Wagon, με συγχωρείτε, που δεν το έχω χρησιμοποιήσει, οπότε όλα θα πάνε καλά. Μπορώ να στείλουμε κάποιους για training, δεν ξέρω αν, αν πάρω καινούριο slot, μπορώ να στείλω κάποιους για training να γίνεται καλύτερα. Λοιπόν, wow, Natty. Two tearful boys clear in a state of shock are standing desperately close to the edge of the bridge. Beside them, their drunk and distraught father is slowly pushing the children closer to the precipice. Ναι, μάλιστα. Αυτός εδώ πέρα ο τύπος έχει πιει. Έχει τα παιδιά του και τα σπρώχνει. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Don't be upset, my friend. Tell me about your husband. Ήταν γκέι ζευγάρι αυτός, δεν κατάλαβα. Γιατί κάποιος πήγε τον Jason. Αν το πούμε αυτό, γιατί είπανε για Jason. Αν γίνει κάτι κακό, φταίει ο ταξιτζής. A strong gust of wind almost blows one of the children off the bridge, but he recovered at the last moment and stumbled to the ground with a scuffed knee.
Μάλιστα, φύσηξε. Το παιδάκι πήγε να πέσει. Έπεσε τελικά πάνω στη γέφυρα και τραυμάτισε το γόνατό του. Rush to the aid of the children. Look, quit fooling around. These children have already suffered enough. Stay back and try to agitate the man. Λέω να μην κρασάρουμε. Να τον τρομάξουμε δεν νομίζω. Ας ηρεμήσουμε. The man slashed his sword, saying there's no point delaying the inevitable. Think about what you're doing. There's people who care about you. Point a gun at the man and order him to step away from the edge. Your children have their whole lives in front of them. You can't make this decision for them. Μάλιστα, έχουμε πολλές επιλογές τώρα. Ή να του πούμε, μην αυτοκτονήσεις, θα σε σκοτώσω. Μπορούμε να του πούμε, σκέψου τι κάνεις. Υπάρχουν άνθρωποι που νοιάζονται για σένα. Δεν μπορείς να πάρεις τη ζωή των παιδιών σου, ξέρω εγώ, να την κρίνεις τέλος πάντων εσύ. Ξέρεις τι, θα το κάνουμε αυτό. Τον πιάσαμε. Νομίζω ότι. Ωραία. Δούλεψε αυτό. Όταν πάει κάποιος να αυτοκτονήσει, λοιπόν, παιδιά, του στρέφεται ένα όπλο πάνω του και του λέτε: μην αυτοκτονήσεις, θα σκοτώσω. Οκ, με σκοτώσεις, φίλε. Θα ζήσω. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα. Disorderly conduct. Αυτή η μουσική είναι πολύ περίεργη που ακούγεται από πίσω. Secretary Abigail Jones told the police that her boss Martin Kabeck returned from a meeting in quite a state. When he entered, he took a bag of white powder from his safe and shut the door. Now he's yelling insistently and making a scene, demanding that his secretary deliver him the head of a unicorn. All his car get thrown with a leather open and then go after. Okay, αυτός πήρε κοκά. Και πρέπει να το σταματήσουμε. Και λέει σε φάση στην γραμματέα του: άκουσα να δεις, θέλω το κεφάλι ενός unicorn μονόκερου. Να μου φέρεις τώρα. Δεν είναι λογικό αυτό. Oh fuck. Αυτός που μας πήρε τηλέφωνο και έλεγε ότι τον κλέβουνε τελικά ήταν σκυλιά απ' έξω και δεν ήταν κλέφτες. Αυτό πώς πήγε. Το πιάσαμε, κανείς δραματίστηκε. Μπράβο στα παιδιά. Α, πήραμε κοκέιν. Βρήκαμε και κοκαίνη. Εννοείται θα τον πουλήσουμε στη μαφία την κοκαίνη. Σιγά με την κατασχέσουμε. Octopus Restaurant. Α, θέλει βοήθεια ο Σαν, θα το βοηθήσουμε τώρα. Πηγαίνετε εσείς δύο. A member of the family was out at the restaurant having dinner with his secret lover, but because their affair was a secret, he was light on protection and one of the bargain sides was able to slip a grenade in the room. This is a job best handled by the police, unofficially of course, sent. Και γίνεται δραματική. Θα σκάσει η χειροβομβίδα. Δεν θα σκάσει, δεν ξέρω. Λοιπόν, περιμένουμε νέο call. Έχουν γυρίσει πολλοί εδώ πέρα. Παιδιά, αυτό εδώ πέρα με το πρόβλημα της φεμινίστρια δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσω. Δεν νομίζω να απολύσω τους πάντες, εκτός και αν την επόμενη μέρα απλά μου έχει στο μάρκετ κάποιες καλές γυναίκες που να έχουν πολύ professionalism και να τις πάρω. Λοιπόν, ο Καλούν πρέπει να ξεκουραστεί, οπότε περιμένετε λίγο να πάμε εδώ στο police station. Πώς μπορούμε να του δώσουμε άδεια, δεν θέλει άδεια. Fire, όχι. Τέλος πάντων, άστο. Επίσης, αν θέλω να απολύσω κάποιον και δεν έχω κάποιο καλό λόγο, μπορεί απλά να το σκοτώσω με τη μαφία. Υπέροχα νέα. Να πάω εδώ πέρα στο σπίτι του Σαντ και να του πω: άκουσα να δει Σαντ, θα του στήσουμε μια παγίδα και όλα καλά. Το crime trap ουσιαστικά σκοτώνει έως 3 αστυνομικούς. Το investigation trap σκοτώνει ένα detective. Ωραία. Συνεχίζουμε. Έχει πάει 6 ώρα. Πολύ ήσυχη σχετικά σήμερα. Oh, στην τράπεζα κάτι έγινε. Hostage situation with a fatal casualty. A man wearing a suit walked into the lobby of the bank, locked the doors and proceeded to kill several customers. Wow. He never said a word, he was just firing at people, reported one eyewitness. A dozen people remain inside the building and the criminal demands are as yet unknown. Μάλιστα. Πρέπει να στείλουμε πολλούς. Ξέρεις τι, είναι ένας τύπος, έχει σκοτώσει ήδη αρκετούς, έχει μπει μέσα στην τράπεζα, κρατάει... αρκετούς τέλος πάντων μέσα, μία ντουζίνα λέει, ξέρω εγώ, και δεν ξέρουμε ακόμα τι θέλει. Οπότε λογικά εδώ θα έχει και μπλα μπλα, θα μας βγει και άλλος διάλογος να αποφασίσουμε. Επίσης θέλω λεφτά από τη μαφία, έχουν πέσει τα λεφτά μου. Ελπίζω Σαντ κάποια στιγμή να πληρώσει. Είμαστε στα 52.000. Ελπίζω επίσης να μου δώσουν και άλλο σλότ εδώ πέρα. Να έχουμε γενικά ποικιλία στους αστυνομικούς. Πρέπει να σταματήσει αυτή η μουσική. Ωραία, να το is more serious. Πηγαίνετε κι εσείς, παιδιά μου. Άλλους 5 μπορώ να στείλω. Έχω στείλει και SWAT. Τους έστειλα όλους στην τράπεζα. Και εγώ κάθομαι στο γραφείο μου και ακούω αυτή τη μουσική και είμαι οκ. Okay. Θέλει βοήθεια ο Σαντ. Αυτό είναι κακό τώρα γιατί μπορεί να πάρει ο Βάργα κεφάλι. A sweet girl named Anna is one of the key assets in a large accounting firm. Δεν μπορεί να σε βοηθήσουμε έτσι κι αλλιώς, Klein Mine. Λοιπόν, πηγαίνει και βοήθεια εκεί. Εκτός και αν μας δώσει πολύ χρόνο, Σαντ, και γυρίσουν από την τράπεζα εδώ οι άνθρωποι μου. Η τράπεζα είναι κοντά έτσι, είναι εδώ πέρα, οπότε ένα τσούπι είναι. Έλα, τι έγινε, report.
Ωραία, το πιάσαμε, παιδιά. Κανείς δεν τραυματίστηκε. Κανείς δεν τραυματίστηκε. Μπράβο τα παιδιά μου. Close. Ωραία, λογικά θα βοηθήσουμε και το Σαντ. Προλαβαίνουν να γυρίσουν. Έχουν 20 δευτερόλεπτα. Είναι εδώ πέρα στη γωνία. Μια στροφή είσαι για το Polystation. Έλα. Έλα. Να πάμε να βοηθήσουμε και το Σαντ και να δούμε τι διάολο είναι αυτή η ιστορία του Σαντ. Λοιπόν, she just got home from work and found her house was on fire and the assholes that started it are still standing around admiring the handiwork. Wouldn't it be pretty if someone cracked open their skulls and tossed them onto the flames? Yep. Τις κάψαν το σπίτι και κάθονται εκεί πέρα και θα στείλω τους καλούς μου. Και κάθονται εκεί πέρα, ξέρω, και λένε α, κοίτα τι κάναμε. Οπότε κάτι πρέπει να πάμε λίγο να επέμβουμε. Να επέμβουμε ως αστυνομία, όχι απαραίτητα για το Σαντ. Είναι κακό αυτό που κάνανε. Πού διαλωμένοι αυτοί τώρα. Hit and run, πώς πήγε. Έχουμε κι άλλα frames. Τώρα δυσκολεύει το πράγμα γιατί έχουμε 6 frames και πρέπει να τα βάλουμε στη σειρά. Να δούμε τι συνέβη. Λοιπόν, κάτσε να δούμε εδώ κανένα στοιχείο. Klimek thought he was being followed. He said he saw the guy everywhere. Said it looked like someone had some problem with him at the library. I saw two people in the car. Ωραία. Δύο άνθρωποι σε αυτοκίνητο. Αυτό ναι. Κάτσε να δούμε τι έγινε. Ένα νουν vehicle struck librarian Klimek Kalinowski at a pedestrian crossing and drove off. The victim was found dead on the seat. Ωραία, περάσαμε το αυτοκίνητο, το σκότωσαν. Οπότε αυτό δεν πρέπει να ισχύει. Αυτό δεν πρέπει να ισχύει. Αυτό πρέπει να ισχύει. Λοιπόν, το αυτοκίνητο τι χρώμα είχε. Μας λέει κάποιος. Η κυρία Kalinowski, a few days ago, dad had a fight at. Άννα, είναι η κόρη του. Fight at work, the couple young people who were causing a ruckus at the library, the whole thing almost came to blows. They threatened him before they left. Not long before the crash, I kicked a couple drunks out of the bar. They were having a fight with some of my regulars. Ήτανε πιωμένοι, ίσως άμα ήταν αυτοί. This dark colored car came staring around the corner, hopped the curb and kept on going, knocked the man over, didn't even slow down. Ξέρεις τι, πρέπει να ήταν dark color, αλλά είναι αυτό. Περίμενε. Μήπως είναι κάπως έτσι. Ή έτσι. Γιατί αυτό μοιάζει να στουκάρει εδώ και μετά πλέον να πατάει τον άλλον και άλλος να πεθαίνει. Πώς πηγαίνουν όμως. Αλλά είναι dark color, εδώ έχουμε dark color, θεωρείται dark color αυτό. Λοιπόν, μπαίνω στο αυτοκίνητο. Οδηγάνε. Α, όχι, εδώ είναι που τον έχουν πατήσει. Οπότε πάει κάπως έτσι. Να το βρήκαμε, παιδιά! Τέλεια, είμαστε detectives. William Holden, the frequent the local bar, repeated arrests for driving under the influence. Πιωμένος. William Holden, οπότε πρέπει να πιάσουμε αυτόν τον τύπο. Τι γίνεται με τις υποθέσεις. Λοιπόν, hit and run. Αρχικά πηγαίνουμε εδώ πέρα μαζί με τον Moser να πιάσουμε αυτόν τον τύπο. Πάμε. Hit and run. Give it through. William favorite place to tie one on. He knows everyone. Okay. Υποθέτω πηγαίνουμε σε δύο μέρη. Όχι, περίμενε. Close. Περιμένουμε πρώτα, πηγαίνουμε στο ένα μέρος. Είναι εκεί πέρα. Αν δεν είναι, μετά πηγαίνουμε στο άλλο μέρος μαζί με το lead detective για να έχουμε περισσότερες πιθανότητες να τον πιάσουμε. Πάλι 3 ώρα θα φύγουμε από το τμήμα, παιδιά. Δεν βαριέσαι. Οι άλλοι εδώ πέρα ήταν που πήγανε στο Σαντ για τη φωτιά. Ή την επόμενη μέρα, γιατί τώρα μάλλον μας το έβγαλε αυτό. Για πάμε εδώ πέρα. Είσαι εδώ πέρα, κύριε τέτοια μου. William, πώς σε λένε. Για να πάμε, δούμε. Wrong place, δεν ήταν εκεί. Fuck. Τέλος πάντων. End the day. Δώσε μας checkpoint παιχνίδι. Wow, πάλι ο Σαντ είναι για ένα μπροστά. Ναι, ο Βάργας πιέζει. Πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Τελειώνουμε την ημέρα. Checkpoint. Και φτάσαμε στη μέρα 16. 30 Ιουλίου. Τελικά ο Σάμαντι το πήρε το τέτοιο. Υποθέτω το πήρε. Λοιπόν, κάπου θα σταματήσει το βίντεο. Είναι στα 30 λεπτά. Νομίζω 30 λεπτά θα είναι ok τα βίντεο. Δεν ξέρω κατά πόσο σας αρέσει αυτή η σειρά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το παιχνίδι. Γενικότερα αστυνομικές. Υποθέσεις, αστυνομικά παιχνίδια, ειδικά όταν δεν είναι σε τωρινή χρονολογία, είναι πιο παλιά, είναι γύρω στο 60-70-80 εκεί γύρω και έχει όλη αυτή την noir διάθεση με jazz κτλ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, μ' αρέσει το gameplay του παιχνιδιού, μ' αρέσει που έχει τέτοια ιστορία, οπότε σειρά σίγουρα θα συνεχιστεί. Λοιπόν, αυτά για αυτό το βίντεο, μας άρεσε μπορεί να κάνετε ένα like, αν δεν χάσετε τα επόμενα βίντεο μπορεί να κάνετε subscribe και αυτά από μένα. Τώρα που είναι επόμενη φορά, γεια σας! Γιατί δεν ξέρουμε ποιος είναι το κάθε όνομα. Το οποίο Helix. Θα πηγαίνει έτσι, μπορούμε να το κάνουμε και να κατεβαίνει το Helix. Νομίζω δεν μπορούμε. Τέλος πάντων. Ωραία. Πιάσε το άλλο. Άστο αυτό να πέσει. Και το τελευταίο. Και το τελευταίο. Εκεί κάτω φυσικά. Εδώ. Ωραία. Να την πολύ.